Ποιο θα γίνει, μας λείπει πάρα πολύ. Αυτή είναι η αλήθεια. Περιμέναμε πώς και πώς να παίξουμε με κόσμο. Έχει τεράστια διαφορά. Έχουμε την καλύτερη εξέδρα στην Ελλάδα μακράν και νιώθαμε, ειδικά εγώ που το είχα ξανανιώσει, πολύ περίεργα όταν παίζαμε χωρίς κόσμο. Μακάρι να, τουλάχιστον φέτος να μην ξαναπαίξουμε χωρίς κόσμο. Δεν γνωρίζω και δεν θα πρέπει σε τέτοια παιχνίδια, σε ντέρμπι, να προκαλούμε τον αντίπαλο γενικότερα το αίσθημα με διάφορες δηλώσεις. Εμείς το αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι ως ένα ντέρμπι όπως κάνουμε όλα τα παιχνίδια, να το προσεγγίσουμε σοβαρά, ψυχαία. Νομίζω ότι δείξαμε και μέσα στο γήπεδο με την αντιμετώπιση του παιχνιδιού ότι μπήκαμε δυνατά, πήραμε τη νίκη, μετά ελέγξαμε το παιχνίδι, κάναμε ένα απίστευτο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσαμε να βάλουμε 4, θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα γκολ. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να παίζεται μέσα στο γήπεδο και όχι με δηλώσεις πριν ή μετά, να μένουμε σε αυτά. ΠΑΟΚ κάνει δύο νίκες συνεχόμενες, παρακτικές επιθέσεις στα πιάτια και σήμερα. Δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Πιστεύει ότι έχει φτάσει πλέον στο σημείο που ό,τι προβλήματα αντιμετώπισε το καλοκαίρι και στην αρχή τη σεζόν έχει ξεπεραστεί. Είναι πλέον η ομάδα σου καλό. Θα μπορούσα να πω πως ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα πλέον παίζει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σε σχέση ειδικά με τους προηγούμενους μήνες έχουμε εξελιχθεί πολύ στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε αυτά που μας λέει ο προπονητής. Είχα μιλήσει πριν από κάποιες εβδομάδες σε μια συνέντευξη και είχα πει ότι από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά που μας ζητάει ο προπονητής, θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Σιγά σιγά αρχίζει αυτή η φιλοσοφία του προπονητή και περνάει σε εμάς τους παίχτες. Βγαίνει και από όλους μας ένα αίσθημα, πώς να το πω αυτό, θες να δαγκώσει σίδερα. Ένας ιδιωματισμός. Μας βγαίνει αυτό και νομίζω αυτά τα δύο σε συνδυασμό τουλάχιστον αυτήν τη χρονιά να την τελειώσουμε πολύ δυνατά και ακόμα πιο δυνατά να μπούμε στην επόμενη για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Για παράδειγμα, αυτό που μου είπε είναι ότι σήμερα μπορεί να μην έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι, μπορεί γι' αυτό να μην έβαλε κάποιο γκολ, να μην δώσει μια πάσα, αλλά η αίσθηση που έχει από τη συνολική προσπάθεια τη δικιά του και του συμπαίκτες του είναι σαν να έβαλε 5 γκολ, ας πούμε. Σαν Βραζιλιάνος, θέλω να μου σχολιάσει το γκολ του Πέλκα. Και δεύτερο, να κρινιάζω στο σπίτι γιατί σιγά-σιγά γυρίζουν τα δωμάτια. Θα ήθελα να τον συγχαρώ για το τρομερό γκολ που πέτυχε σήμερα, αλλά και γενικότερα για την εξέλιξη που είχε σαν παίχτης από την ημέρα που ήρθα, που ήταν πιο ανώριμος ποδοσφαιρικά μέχρι τώρα, που έχει οριμάσει πάρα πολύ, έχει εξελιχθεί, βελτιώσει πάρα πολύ τον τρόπο που αγωνίζεται. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην ομάδα και μακάρι να συνεχίσει έτσι να μας βοηθήσει. Θα κοιτάξω ίσως να αγοράσω ένα σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη που μου αρέσει πάρα πολύ και θέλω να μείνω για να έχει χώρο και για τα τρόπια, αλλά ένα με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Μακάρι ένα χρόνο να μην ακουμπήσω τρόπιο και ας πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα, γιατί αυτό έχει σημασία.